σχιζοφρένεια. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα, που είναι το άλλο μου μισό και δεν το ξέρει ούτε αυτός. Από τους ψυχαναγκασμούς κουβαλάς και εσύ κάτι τέτοια. Όχι. Καταρχήν, κάνω πολλά από αυτά που μιλάω στα φυτά. Έχω ψύχωση με τα λουλούδια, με τις βεράνδες, με τους κήπους. Τσακώνομαι με τους τείχους. Τσακώνεσαι με τους τείχους. Τι σου λένε. Με τους τείχους, όχι με τους τείχους. Με τους τείχους. Τι σου λένε. Αναλόγως, αν έχουν δίκιο οι τείχοι, μου λένε σήμερα είσαι φάουλ, Ναταλία. Αν έχω δίκιο εγώ. Κρέμασε κανένα κάδρο που δεν θέλανε. Βεβαίως. Δεν θέλω να σας αναχωρήσω, αλλά αυτό δεν είναι ψυχαναγκασμό. είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή, μην το βλέπετε ως ψυχαναγκασμό, Ναταλία μου. Και επειδή το μόνο που μας με ξεχωρίζει από τον Γιώργο Χριστόμου είναι ότι εγώ είμαι λίγο ακατάστατη. Δεν μπορώ να βάλω σε τάξη ούτε το πατάρι μου ούτε την αποθήκη μου. Οπότε. Θα τον καλέσουμε. Πάει σε φίλη. Κάνει... Ναι, αλλά δεν είμαι φίλη του. Δεν αρέσει να ένα καθαρίσει το πατάρι. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνεται, πιστεύω. Ναι, ναι. Να έρθει να φτιάξει το πατάρι, να γράψει αναλυτικά και τον κήπο. Φτιάχνει και κήπο. Συγγνώμη, εσείς πιστεύετε ότι τα λέγε στα αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι τα έλεγε απολύτω στα αλήθεια. Δηλαδή, ένα άνθρωπο έχει όλα μαζί αυτά. Εσύ δεν έχει ψυχαναγκασμού. Δεν μπορώ να σκεφτώ, αλλά όλα αυτά. Αλήθεια, εγώ έχω. Ξέρετε, από τον τρόπο που ντύνεσαι μερικέ φορέ, βλέπει τον ψυχαναγκασμό που κουβαλά μέχρι ακόμα και τα λεφτά. Δηλαδή, εγώ έχω κολλήσει στο πώ θα βάζω τα χαρτονομίσματα τώρα τελευταία. Μου είπε ένα φίλο έτσι. Έναν τρόπο και μου έχει κολλήσει. Ξέρω, μπροστά είναι, λέει. Τα δικά σου είναι. Ναι, κατάλαβα τι λέει. Τα δικά σου είναι λίγο συνηθισμένα. Θέλω να μείνουμε στο Γιώργο Χριστόστομο. Το ότι τα δέντρα κάνουν κατακόρυφο. Αυτό δεν τα άκουσα. Αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Κατακόρυφο, το δέντρο. Διπλό loop, διπλό τόλπο. Το δέντρο, εντάξει. Ότι το μυαλό είναι κάτω. Είναι ακόμα επάνω στο κοντρόλο υπεύθυνο καλεσμένων μα. Ωραία. Το άλλο Σάββατο. Μπορεί, προκαλώ. Αλλά όμως έχει βγει πρόσφατα, έχει βγει και πρόσφατα στα παιδιά, στην Κατερίνα και στον Κρατερό. Στο πρώτο διαθέσιμο Σαββατοκύριακο που θα έχει ο Γιώργος, θα τον ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά το λέω. Πέρα από όλα αυτά βέβαια που έχει δηλώσει στη συνέντευξη, είναι από τους καλύτερους ηθοποιούς που διαθέτουμε. Ναι. Είναι καταπληκτικός. Και είναι και πιο ωραίος, να το πούμε κι αυτό. Και πολύ γοητευτικός. Πριν είπες για τον Αργυρόπουλο, τώρα μιλάς για τον Χριστόμου. Ο Χριστόμου είναι πολύ γοητευτικός άντρας.